Γιάννη, άλλοι φορούν τη μάσκα και άλλοι δεν φορούν, όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ μας. Βέβαια, από σήμερα είναι υποχρεωτική και στους εξωτερικούς χώρους και φυσικά μια πρωτόγνωρη κατάσταση θα συνθέσει το σκηνικό στις πορτοκαλί και στις κόκκινες περιοχές. Και μπορεί αυτή την ώρα στην πλατεία εδώ στο Μοναστηράκι, όπως και χθες το βράδυ, όπως είδαμε στο ρεπορτάζ μας, ο κόσμος να έχει πλημμυρίσει τις πλατείες, να κάνει τη βόλτα του, να κάθεται σε παγκάκια και πεζούλια. Ωστόσο, αυτό δεν θα μπορεί να ισχύσει από όταν το ρολόι θα δείξει 12 και 30 μετά τα μεσάνυχτα. Το στίχημα βέβαια είναι εάν οι νέοι θα μπορέσουν να προσαρμοστούν σε όλους αυτούς τους κανόνες που πλέον βέβαια βρίσκονται σε νομοθετική ρύθμιση, γιατί πάντοτε υπάρχει η πιθανότητα να επιστρατεύσουν τη φαντασία τους και να βρουν νέους τρόπους για να συναντηθούν και οι παρέες και πάλι να ενωθούν. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επισημάνουμε ότι η αστυνομία θα κάνει αισθητή την παρουσία της και θα βρίσκεται επιποδός και ακόμη και προληπτικά για να προλάβουν οποιοδήποτε φαινόμενο συνωστισμού και συγχρονισμού. Και να επισημάνουμε μάλιστα ότι υπενθυμίζουμε ότι από τις 12 και 30 μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα απαγορεύεται η κυκλοφορία και η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική παντού και στους εσωτερικούς και στους εξωτερικούς χώρους. Μένει όλα αυτά να τα δούμε να τεθούν σε εφαρμογή. Καλά κάνεις και το λες, γιατί πρέπει να εξοικειωνόμαστε με τη νέα αυτή πραγματικότητα.